Τέλος. Hello! Σήμερα θέλω να σας δείξω τη βραδινή μας ρουτίνα. Είναι Τρίτη, είναι από τα χαλαρά απογεύματα. Η μοναδική υποχρέωση που έχουμε σήμερα είναι το μπάσκετ του Γιώργου, 6 ώρα. Εγώ τώρα τελείωσα τη δουλειά. Καλά, εννοείται ότι δεν τελείωσα. Γενικά έχω και άλλη δουλειά και κάθομαι και το βράδυ και ασχολούμαι περισσότερο. Τη Δευτέρα είχα ραντεβού πάλι με τη διατροφολόγα μου και δεν είδαμε μεγάλη αλλαγή. Και γι' αυτό το λόγο μου είχε δώσει ένα τετραδιάκι για να σημειώνω τα γεύματά σου, αν έχεις πιει πολύ νερό, αν έχεις πιει καφέ, πόσο αλκοόλ, πόσες ώρες έχεις κοιμηθεί, τα συναισθήματα, γράφεις τέλος πάντων, και είπαμε ότι για μια μισή εβδομάδα θα πω στη δικασία να γράφω για να δούμε λίγο τι γίνεται και που χρειάζεται να εστιάσουμε περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία εβδομάδα λίγο χαλάρωσα και έφαγα αρκετά έξω, το οποίο γενικά δεν βοηθάει όταν κάνουμε διατροφή. Αυτά, οπότε πρέπει να συμπληρώσω κάτι που έχω φάει σήμερα, που ήταν ένα μικρό κομματάκι κέικ που έφτιαξα εγώ και ένα κομμάτι κέικ. Πρέπει να τα γράφω όλα. Όλα. Και βράδυ θα φάω σαλάτα. Αυτά. Ωραία ζωγραφιά που έκανες. Ευχαριστώ. Μετά μας γενικά το τελειώνουμε το μεσημέρι. Προλαβαίνουμε. Αχ, θα κάνω λίγο κατακόρυφο, θες? Mm-hmm. Γενικά με χαλαρώνει πάρα πολύ το κατακόρυφο, δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ. Έτσι το άκυρο μου αρέσει να κάθομαι. Με πονάς πολύ. Α! Τρελή είσαι! Ποιος? Έτοιμος για μπάσκετ. Όσο ο Γιώργος κάνει μπάσκετ, εγώ πηγαίνω για περπάτημα. Γρήγορο. Τι ζακέτα πήρες που σου είπα? Όχι, δεν θέλω. Ναι, βέβαια δεν θες. Δεν θέλω. Δεν γίνεται να φοράς ζακέτα. Και παντζούρια. Και έχει ωραία μέρα σήμερα, είναι η αλήθεια. Οπότε θα περπατήσω ευχάριστα. Βάζω τα ακουστικά μου, συνήθως ακούω κάποιο podcast και περνάει ευχάριστα και η δική μου η ώρα. Τι να βάλω? Θα βάλω γυλαίκο, γιατί δεν έχει κρύο. Ο Γιώργος μοιάζει ζακετούλα. Έλα, βάλε τη ζακέτα σου. Βάλ την! Δεν γίνεται να μην φοράς ζακέτα. Έλα, βάλε ζακέτα. Βάλε ζακέτα. Το ζακέτ, τι να βάλω? Έλα, αγαπή.
να σου δείξει. Έφερε το Frozen. Καλά έκανες. Πότε. Το χαρμακό. Το χαρμακό. Νάλα! Νάλα, έχεις φαγητό. Είμαι πάρα πολύ τυχερή στο κομμάτι του ύπνου με τον Γιώργο, γιατί με το που κοιμηθεί, όσο φασαρία και να γίνεται, δεν ξυπνάει με τίποτα. Η ώρα είναι 9 και συνήθως είναι η ώρα που παίζω λίγο πιάνο. Πιάνο έπαιζα από 6 χρονών μέχρι και την τρίτη γυμνασίου, αλλά θυμάμαι μια ζωή να το κάνω με το ζόρι. Εκτός από την τελευταία χρονιά που με είχε αναλάβει μια πολύ καλή δασκάλα και είχαμε μάθει το My Mortal, το είχαμε φτάσει και το είχαμε τελειοποιήσει, τον Evanescence που είχα παίξει την πρώτη φορά. Μετά τίποτα, το είχα παρατήσει τελείως, μέχρι που πριν 2 χρόνια ένιωθα την ανάγκη να ξαναπαίξω πιάνο. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ άκουγα πιάνο πολύ πριν κοιμηθώ, διάφορα τραγούδια και γενικά ένιωθα ότι σε κάθε κομμάτι ήθελα να το μάθω να το παίζω στο πιάνο. Οπότε με το που ήρθα στο σπίτι είπα ότι το πιάνο, επειδή το είχαν οι γονείς μου, θα έρθει εδώ στο σπίτι. Και ευτυχώς το έκανα αυτό. Έχω ξεκινήσει και κάνω 1 φορά τη βδομάδα και παίζω. Είμαι δασκάλα. Τρομερή δασκάλα, η Ανθή. Είναι απίστευτος άνθρωπος. Κάνουμε όλοι πιάνο με την Ανθή. Ο Γιώργος, εγώ, κάνει και ο μπαμπάς μου πιάνο. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Με ξεμπλόκαρε αμέσως στο πρώτο μάθημα. Και γενικά κάθε φορά της λέω διαφορετικά κομμάτια που θέλω να μάθω. Εδώ μου έχει φέρει πόσα κομμάτια. Που δεν ήθελα να βάλω νύχια ήταν το πιάνο, γιατί με νύχια πιάνο καλό δεν μπορείς να παίξεις. Βάζω λίγο την κάμερα να φορτίζει, κάνω μερικά τηλεφωνήματα που έχω γιατί θα κλείσει τα μπαταρία και έχουμε και συνέχεια. Τελειώσει τα σέρου μου, οι κρέμες μου, σχεδόν όλες. Α, έχει μείνει λιγάκι. Τώρα χρησιμοποιώ αυτό το οποίο μου έχει τελειώσει, έχει μείνει ελάχιστο, της Fresh Line.
Είμαι λίγο ξενερωμένη γιατί βγήκα εκτός προγράμματος. Αλλά κάποιες φορές χρειάζεται και αυτό, δεν μπορώ να πω. Για κρέμα νυχτός θα βάλω αυτήν εδώ που έχω της Σωτής. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη κρέμα. Είναι υπερβολικά πηχτή. Μυρίζει ωραία όμως. Και μετά αυτό που κάνω στάνταρ είναι να βάζω κάποιο λάδι γενικά στο πρόσωπό μου 2-3 φορές την εβδομάδα. Και αυτή την περίοδο, και αυτό τελειώνει, ωραία, όλα μου τελειώνουν. Αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ λάδι χαμομήλι για το βράδυ, έτσι νιώθω και με τη μυρωδιά μου ηρεμή. Και με το γκουασά λιγάκι κάνω μασαζάκι, πολύ λίγο. Μετά βάζω λίγο λιποζάν στα χείλη, βαζελίνη, ενυδατική στα χέρια. Ήδη έχουν αρχίσει και ξεραίνονται με την αλλαγή της θερμοκρασίας. Τα χέρια μου είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Και εδώ πέρα το λάδι που βάζω το ίδιο στα μαλλιά μου, το οποίο είναι μισό λάδι αβοκάντο, μισό αμυγδαλέλαιο. Το βάζω γύρω από τα νύχια μου, γιατί αφιδωτώνονται πάρα μα πάρα πολύ. Αρχίζει και έχει πάρα μα πάρα πολύ κρύο. Το κινητό, όπως είδατε, το αφήνω πάντα μέσα στο σαλόνι. Από πολύ νωρίς το βάζω να φορτίζει και δεν ασχολούμαι. Αλλά έχω το τάμπλετ μου, γιατί χρειάζομαι και ξυπνητήρι. Και το έχω εδώ το ξυπνητήρι. Ξυπνητήρι βάζω, αν δείτε εδώ, τις ώρες μου, τις ώρες. Το τελευταίο καιρό κοιμαίνομαι στο 5:20 με 5:45, εκεί ξυπνάω. Αυτή τη στιγμή η ώρα είναι 12, οπότε σκέφτομαι να βάλω 6:15. Προσπαθώ να σηκώνομαι με το πρώτο ξυπνητήρι, γιατί μετά ξανακοιμάμαι και είναι βασανιστήριο να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Όπως σας είχα δείξει σε ένα προηγούμενο βίντεο, έχω ξεκινήσει ένα βιβλίο και το διαβάζω, αλλά το πάω πάρα πολύ αργά. Γενικά αυτό το διάστημα δεν έχω πάρα πολύ όρεξη για διάβασμα. Συνήθως προσπαθώ να μην μπω στα social media, παρόλο που έχω το tablet δίπλα μου, και να ανοίγω το βιβλίο μου έστω και για 10 λεπτάκια. Αλλά επειδή τώρα έχω στο μυαλό μου το vlog μας, είναι κάτι που το έχω πολύ στο μυαλό μου για το τι θα ανεβάζω. Θέλω να παίρνω ιδέες. Κοιμάμαι με YouTube, κάθομαι κάθε βράδυ και κάνω έτσι μια μικρή αναζήτηση να βλέπω, να παίρνω ιδέες. Αν είστε γονείς, θα ήθελα να σας προτείνω μερικά βιβλία για τα παιδάκια σας, γιατί έχω συνειδητοποιήσει ότι γενικά δεν σας έχω δώσει καθόλου συμβουλές για παιδικά βιβλία. Πρώτο βιβλιαράκι είναι η Τελεία. Το είχα κάνει δώρο σε κάτι γενέθλια. Είναι πολύ μικρό, έχει πολύ ωραίες εικόνες. Αφήνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Επόμενο είναι η ιστορία της Φάλαινας, όπου μιλάει κάπως για τα σκουπίδια και γενικά για όλη αυτή την καταστροφή στη θάλασσα. Μετά, επόμενο βιβλίο είναι αυτό εδώ. Μας το φέρανε και αυτό δώρο. Τα περισσότερα μας τα έχουν φέρει δώρο. 24 ώρες στον κόσμο. Ο Γιώργος έχει τρελαθεί με αυτό το βιβλίο, γιατί δείχνει ζωάκια από όλες τις χώρες. Μετά, επόμενο βιβλίο, πολύ σημαντικό να το διαβάζουμε ξανά και ξανά στα παιδάκια μας, είναι το Πάντα. Το Μεγάλο Πάντα και ο Μικρός Δράκος. Μου έχει χαλάσει το εξώφυλλο. Σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς θα το γνωρίζετε. Διαφορετικά θα το ζητήσετε σε ένα βιβλιοπωλείο, το Μεγάλο Πάντα και ο Μικρός Δράκος. Υπάρχει το νούμερο 1 και το νούμερο 2. Επόμενο, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και για τους μεγάλους. Εμείς οι Ασταμάτητοι. Πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Πραγματικά μπορώ να το διαβάζω και να το ξαναδιαβάζω και μόνη μου. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος που είναι 6 δεν τρελαίνεται, κάπου κουράζεται. Όμως επειδή εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, πάντα μετά θα κάτσω να του συζητήσω το νόημα που έπιασα από κάθε κεφάλαιο. Και τέλος, το οποίο υπάρχει σε 2 εκδοχές, ιστορίες για αγόρια και ιστορίες για κορίτσια. Ίσως να έχετε δει το ιστορίες για κορίτσια, είναι πολύ κλασικό βιβλίο, το οποίο μέσα αναλύει τις ζωές διάφορων γνωστών ανθρώπων που έχουν πετύχει και έχουν καταφέρει διάφορα πράγματα στη ζωή τους. Γράφει για τον Τζον Λένον για παράδειγμα, Στίβ Άρβιν, για τον Σέξπιρ. Αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, είμαι
πάρα πάρα πολύ κουρασμένη αυτή τη στιγμή. Έχω ξυπνήσει από τις 5 σήμερα και το έχω πάει σε ρί. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Ήταν τελείως αυθόρμητο. Το αποφάσισα το πρωί ότι θέλω να κάνω ένα τέτοιο βιντεάκι. Θα τα πούμε την Πέμπτη και μετά Παρασκευή ξεκινάει το vlog μας. Φιλιά πολλά σε όλους!